Με την 25η αγωνιστική θα συνεχιστεί την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στο δεύτερο όμιλο. Εορδαϊκός και Καστοριά έχουν δύσκολες αποστολές να φέρουν εις πέρας. Οι Πτωλεμαδιώτες, μετά το εύκολο τρίποντο που πήραν την προηγούμενη αγωνιστική λόγω φύκης που έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, ταξιδεύουν Κέρκυρα να αντιμετωπίσουν τη Λευκύμη, ενώ οι Καστοριανοί φιλοξενούν το Θεσπρωτό. Ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο παιχνίδι καλείται να διαχειριστεί η ομάδα του Ιορδαϊκού την Κυριακή μέσα στην Κέρκυρα με αντίπαλο την πάντα υπολογίσιμη Λευκύμη που παίζει ίσως ένα από τα τελευταία της χαρτιά όσον αφορά την παραμονή της στην κατηγορία. Οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Κατακαλίδη πρέπει να εμφανιστούν έτοιμοι για ένα θετικό αποτέλεσμα από την αρχή του αγώνα και να προσεγγίσουν την αναμέτρηση με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Χρειάζεται σωστή αγωνιστική συμπεριφορά, προσήλωση και πειθαρχία στο πλάνο του κυρίου Κατακαλίδη, ούτως ώστε ο Εορδαϊκός να καταφέρει να φύγει από την Κέρκυρα με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον κρατήσει επάνω από τη ζώνη. Η Καστοριά έρχεται από μια ισοπαλία μέσα στη Λευκύμη. Ένα αποτέλεσμα που την κρατάει ζωντανή στο κυνήγι της παραμονής. Την Κυριακή, κόντρα στο Θεσπρωτό, μια ομάδα με τις ίδιες βλέψεις, οι Καστοριανοί είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν όλα και να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να βλέπουν ακόμη πιο αισιόδοξα τη συνέχεια. Να δούμε το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής: Αστέρας Πετρετή, Αστέρας Ελενοκλαδίου Σταυρού, Θύελλα Κατσικά, Αναγέννηση Άρτας, Πιερικός Τρίκαλα, Εθνικός Νέο Κερμιδίου Βατανιακός, Ζάκυνθος Αρτάκη, Καστοριά Θεσπρωτός, Λευκύμη Εορδαϊκός, Μαγνησιακός Κυλελέρ και Φίκες Βορώνος. Αυτά τα δύο παιχνίδια δεν θα διεξαχθούν. Στη βαθμολογία, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 52 βαθμούς, Αρτάκι 50, Σβορώνος 49, Αστέρας Ελενοκλαδίου Σταυρού 47, Πιερικός 46, Ιζάκυνθος στους 40, από 36 βαθμούς, Αναγέννηση Άρτας, Τρίκαλα και Κυλελέρ, στους 34 ο Εορδαϊκός, Θεσπρωτός 33, Αστέρας Πετρετή 32 βαθμούς, Καστοριά 29, Θύελλα Κατσικά 26, 24 βαθμούς ο Βατανιακός, Λευκύμη 22, Φίκη και Μαγνησιακός αποβλήθηκαν από το πρωτάθλημα.